Ο δρόμο σε 20 ημέρε θα παραδοθεί και θα αντιμετωπιστούν χρόνια προβλήματα του οδοστρώματο προ όφελο των κατοίκων και των επισκεπτών τη περιοχή, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Σουφλίου φλίου τη Πουλιλιό, για τα όσα καταγγέλει η αντιπολίτευση σχετικά με τον δρόμο στον Προβατώνα που οδηγεί στο τυχερό και στη Λευκίνη. Ο δρόμο τυχερού πρόβατόνα είναι ένα έργο σε εξέλιξη μέσα στην εργολαβία του κάθετο άξονα Ψαθάδε Πέπλο. Έτσι. Ε, τώρα κλείνω το κομμάτι στα μόρια. Πιστεύω ότι σε ένα μήνα θα δώσω στην κυκλοφορία και αυτό το καινούργιο κομμάτι. Και επί τη ευκαιρία του ότι θα στρώνεται ασφαλτικά και ορισμένα άλλε λακκούβες που υπάρχουν θα κλείσουν μια και θα είναι το, το, τα μηχανήματα εκεί για να μπορέσουμε να κλείσουμε όλες αυτές τις τρύπες για να μπορεί να γίνεται σωστή και με ασφάλεια η διέλευση των οχημάτων. Εντάξει, δεν, δεν είναι μεγάλο και μεγάλο το πρόβλημα. Φανταστείτε ότι εδώ κάτω σ' άξονα σε ψαθάδες ε, ε, Μάντρα ή και ψαθάδες ε, Αρδάνιο είναι 20 χρόνια που γίνεται και ταλαιπωρείται ο κόσμος. Μπας επιτός όμως και ο κόσμος έχει δίκιο αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτά τα θέματα για να τα συζητάμε πάνω στην αντιπολιτευτική βάση που κάνει η αντιπολιτεύση. Η γέφυρα, όπω δήλωσε ο Δήμαρχο Σουφλίου, θα διευκολύνει την κυκλοφορία των οχημάτων, τονίζοντα πω το έργο δεν θα αργήσει να παραδοθεί. Και αυτό έγινε γιατί, ε, όπω χάλασε και το πεζοδρόμιο, χάλασε και ο φωτισμό, που διαμαρτύρονται ότι δεν υπάρχει φωτισμό, θα έγινε μία γέφυρα η οποία θα διευκολύνει, θα διευκολύνει την κυκλοφορία των κατοίκων τη περιοχή. Και λόγω αυτή τη γέφυρα, χάλασε το δόστρωμα και το, ο πεζόδρομο που υπήρχε μαζί με το φωτισμό. Όλα αυτά θα αποκατασταθούν, πιστεύω, σε 20, άντε ένα μήνα περίπου.